Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα του Παραλιμνίου για την πρόκληση τους στο semi-final. Ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο εμείς χαραμίσαμε ένα ημίχρονο, βρεθήκαμε με 20 πόντους κάτω. Δείξαμε ενέργεια, βάθος, πίστη στην ομάδα, να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, κοντέψαμε. Στο τέλος ένας αγώνας μπάσκετ έτσι είναι μία επίθεση, μία άμυνα. Ο πιο στόχος θα κερδίσει στο τέλος. Φέτος έχουμε παίξει 4 παιχνίδια με το Παραλίμνη και τα 4 ήταν στον πόντον. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως έχουμε πει πολλές φορές. Από δική μου πλευρά αυτά έχω να πω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη δική μου ομάδα για την πίστη και την ενέργεια που έδωσαν σε έναν εκτός έδρας παιχνίδι. Συγχαρητήρια ξανά στην ομάδα του Παραλίμνη. Εγώ από την πλευρά μου να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΘΑ, γιατί φέτος δείχνει σημάδια μεγάλης ομάδας και κάνει μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Το ίδιο να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Χάτι ότι τα 4 παιχνίδια που κάναμε εναντίον της ΕΘΑ κρίθηκαν στον πόντο. Σήμερα εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε στον πόντο. Θα δώσω και συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας μετά την βαριά ήττα στην ΑΕΛ και συνδυασμό των αποτελεσμάτων που βρεθήκαμε στην τελευταία θέση και παίζαμε το τελευταίο μας χαρτί στο κύπελλο. Προηγηθήκαμε με μια διαφορά 17-18 πόντων, να δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά η ΕΘΑ αντέδρασε, όπως ήταν λογικό, επειδή είναι σκληρή ομάδα. Όπως είπα και πριν, παρ' όλα αυτά κερδίσαμε στον πόντο, αυτό έχει σημασία. Θα συνεχίσουμε στο Final Four, ελπίζω να έχουμε μια καλή παρουσία και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την είσοδο μας στον τελικό. Καταρχήν, να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο Παραλίμνη. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους αυτό που θα πω. Εμείς ξέρουμε να δίνουμε συγχαρητήρια. Δεν απευθύνουμε στον Νικόλα, ούτε στον Παναγιώτη. Όταν χάνουμε, ξέρουμε πότε πρέπει να έχουμε παράπονο, πότε δεν πρέπει να έχουμε παράπονο. Οι μεγάλες ομάδες δεν είναι μόνο από τα αποτελέσματα που κρίνονται, είναι και από τη συμπεριφορά. Δεν κρύβω ότι την περασμένη αγωνιστική, την πρώτη τελευταία αγωνιστική στο πρωτάθλημα, όταν κατεβήκαμε εδώ στο Παραλίμνη, κάποιοι από την ομάδα του Παραλιμνίου μείωσαν την νίκη της ομάδας μας, δημιούργησε ένα πολύ άσχημο κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ξέρουμε που ήταν τα λάθη μας να περάσουν στο αγωνιστικό κομμάτι. Έναν ημίχρονο δεν ήμασταν καν στο γήπεδο και ήταν αυτό που μας τύχησε στο τέλος. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που χάσαμε σήμερα. Θα ξεκουραστούμε μία-δύο μέρες να δώσουμε το 100% το δυνάμιο μας για να προσπαθήσουμε να μπούμε στην τετράδα. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα της Ένωσης, το ξέρω ότι και ειλικρινά δεν θέλω να απευθύνομαι. Δεν μου αρέσει να απευθύνομαι σε άλλες ομάδες, αλλά το κλίμα που δημιουργήσαν κάποιοι άνθρωποι τις τελευταίες 10-15 μέρες χρήζει σχολιασμού. Πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς και η Ομοσπονδία και κάποια άτομα μέσα στο Παραλίμνη που αγαπούν την ομάδα πρέπει να κοιτάξουν, να δουν τι πήγε λάθος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα έχει διαβάθμιση ή όχι φέτος. Να ευχηθώ στο Παραλίμνη καλή επιτυχία σε όποια κατηγορία και να είναι. Αν θα πάει διαβάθμιση, να δούμε ξανά σύντομα στην πρώτη κατηγορία. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα από μένα. Στο σημερινό παιχνίδι παρουσιαστήκαμε, πιστεύω, άλλη ομάδα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα μου έβγαλε πάρα πολύ ενέργεια στην άμυνα, όπου είχαμε το αποτέλεσμα να προηγούμαστε μέχρι και 20 πόντους. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω ενθουσιασμού, δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια. Αλλά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη διαφορά που χτίσαμε από το πρώτο ημίχρονο. Να συγχαρώ την προσπάθεια της ΕΘΑ στο σημερινό παιχνίδι και τα συγχαρητήρια μου στους παίχτες μου, οι οποίοι έδειξαν, νομίζω, ο καθένας ξεχωριστά έναν άλλον εαυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Καλή συνέχεια στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της σεζόν για την ΕΘΑ. Εντάξει, εμείς είμαστε ακόμα στην τελευταία θέση. Έχουμε ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι με την Ομόνια, η οποία τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάζεται πάρα πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Και ένα με την ΑΕΚ που, εντάξει, είναι σχετικά δύσκολο παιχνίδι. Ξανά τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα μου και καλή συνέχεια στην ΕΘΑ.